κάνει check-in. Και φυσικά και το check-in. Εσύ το χρησιμοποιείς, Δήμητρα? Όχι. Τώρα το χρησιμοποιείς? Θα σου πω, δεν το χρησιμοποιώ, γιατί είναι απαραίτητη πιστωτική κάρτα. Και εγώ αν είχα πιστωτική κάρτα, τώρα θα ήμουν στη φυλακή και δεν θα ήμουν εδώ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο μόνο το χρησιμοποιώ. Ωστόσο, έχω χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα φίλου και φίλης για να κλείσω και εγώ το εισιτήριό μου. Τέλεια. Λοιπόν, να δούμε το e-tickets και πάλι μαζί στην ψηφιακή Ελλάδα με το άλλο αγαπημένο θέμα της Δήμητρας. Ταξιδεύετε με ηλεκτρονικά ή με κανονικά εισιτήρια? Μα ξέρω εγώ τι είναι. Κόβει το πιο... Με ηλεκτρονικό. Γιατί το προτιμάτε? Μου το δώσανε. Ηλεκτρονικό εισιτήριο. Γιατί το προτιμήσατε? Είναι πάρα πολύ πιο απλό. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Πώς να ενημερωθούμε? Με ηλεκτρονικό, με ηλεκτρονικό. Ναι, γιατί είναι ευκολία. Γιατί ορισμένοι το φοβόνται λοιπόν το ηλεκτρονικό, νομίζουν ότι δεν θα λειτουργήσει εντάξει. Εμένα με πάει όπου θέλει, στο Παρίσι πάω και πάει όπου θέλει κι είναι. Από 1η Ιουλίου 2008 όλα τα αεροπορικά εισιτήρια θα είναι μόνο ηλεκτρονικά. Ευχαριστώ πολύ. Όταν αγοράζετε ηλεκτρονικά εισιτήρια, προσέχετε τα site πώλησης να είναι εγκεκριμένα από το ΕΟ. Ελέγχετε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στα προγράμματα πτήσεων και αν δεν λάβετε επιβεβαιωτικό email ή SMS, επικοινωνήστε άμεσα με τις εταιρείες πώλησης. Είδατε πόσο εύκολο είναι να χρησιμοποιείτε το e-check-in και τα e-tickets. Δεν το λέω εγώ, η Δήμητρα το λέει. Έτσι δεν είναι, Δήμητρα? Βεβαίως, αφού και εγώ που ήμουν άσχετη με την τεχνολογία και χρησιμοποιούσα το ίντερνετ για τα συνηθισμένα, προκειμένου να βρεις κάποια πράγματα τέλος πάντων, ούτε το χρησιμοποιούσα για αγορές, ούτε για κάποιες τέτοιες υπηρεσίες. Είναι πολύ εύκολη διαδικασία και θα πρέπει ακόμη περισσότερο να το χρησιμοποιούν, γιατί είναι κρίμα να περιμένεις τις ουρές. Είναι πολύ ταλαιπωρία. Και ειδικά όταν ο χρόνος είναι χρήμα. Γιατί να μην εξοικονομήσεις και τα δύο, και το χρόνο και το χρήμα. Λοιπόν, ποια ήταν μια άλλη διάσταση της τεχνολογίας στη σεζόν που πέρασε, που δεν την ήξερες και την έμαθες με ρεπορτάζ? Το AWMN. Λοιπόν, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Να πούμε όμως και τι είναι το AWMN, γιατί μπορεί κάποιοι τηλεθεατές να μην το είδαν. Είναι το ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο της Αθήνας. Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπική κοινότητα που κάνει τρομερή δουλειά. Λοιπόν, εγώ λέω να τη δούμε και να ξαναγυρίσουμε. Πάμε να δούμε το AWMN, το ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών. Εδώ πέρα χρησιμοποιούνται απλά πιάτα δορυφορικά των 80 cm με φίντερ συγκεκριμένα που τα προμηθεύει μέλος του AWMN και είναι χειροποίητα. Υπάρχουν δύο είδη συνδέσεων στο AWMN, είναι ο κόμβος και ο πελάτης. Σαν κόμβο ορίζουμε οποιοδήποτε σημείο, οποιοδήποτε σύστημα έχει παραπάνω από ένα link. Έτσι, και κατά συνέπεια επιτρέπει τη συνέχεια του δικτύου. Ο πελάτης από την άλλη είναι κάποιος υπολογιστής ή κάποιο access point με κεραία, το οποίο συνδέεται σε ένα κόμβο και έχει αποκλειστικό σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο.
Οι συνδέσεις πότε είναι εφικτές? Οι συνδέσεις, απαραίτητος παράγοντας για να είναι εφικτές συνδέσεις είναι κατά κανόνα να υπάρχει οπτική επαφή. Οι συνδέσεις τι αποστάσεις καλύπτουν? Ανάλογα και πάλι, ανάλογα την κεραία. Υπάρχουν link που έχουν βγει και σε πολλά χιλιόμετρα, δηλαδή πάνω από 10-15 χιλιόμετρα. Κάποιος ο οποίος έχει ασύρματη δικτύωση AWMN, τι ταχύτητες μπορεί να έχει στην χρήση? Στην πράξη είναι γύρω στα 23-24 Mbit συμμετρική, δηλαδή και upload και download. Αυτό είναι μια διαφοροποίηση σε σχέση με το DSL, το οποίο διαφημίζουν κάποιες εταιρείες ότι προσφέρουν 24 Mbit, ενώ στην πραγματικότητα, ας πούμε, το upload, δηλαδή η αποστολή των δεδομένων, γίνεται με μισό Mbit. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός, είναι συμμετρικό. Είδατε τι γίνεται στην ψηφιακή Ελλάδα. Ασύρματα δίκτυα, ανεξάρτητα δίκτυα τα οποία λειτουργούν και με σεισμούς και με καταποντισμούς και με οτιδήποτε. Αλλά άλλο ένα θέμα που κάναμε μαζί και μου άρεσε πάρα πολύ. Φυσικά και εμένα μου άρεσε, ήταν το Wi-Fi στην Αθήνα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να είσαι στο κέντρο της Αθήνας και να έχεις τη δυνατότητα να συνδεθείς ασύρματα και δωρεάν. Δωρεάν, το πιο σημαντικό. Βέβαια, πήγαμε στο Σύνταγμα, στην πλατεία Κλαθμόνος, στο Φυσείο, στην Αποστόλου Παύλου και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξουν και άλλα πολλά σημεία εντός και εκτός της Αθήνας φυσικά. Λοιπόν, να θυμηθούμε μαζί στην περιφέρεια που υπάρχει ασύρματο δίκτυο. Να ξεκινήσω με το Βαλτεσινίκο. Το οποίο έχει με Ελασάτ κιόλας. Άλλο να σας μιλάω για ασύρματα δίκτυα και άλλο για Ελασάτ στο Βαλτεσινίκο. Πέραν Βαλτεσινίκου όμως, Αξιούπολη, Χιλκής, Ελευθερούπολη, Καβάλας. Φυσικά τα Τρίκαλα, γιατί είναι και από τις πρώτες πόλεις. Και η αλήθεια είναι ότι τα Τρίκαλα είχαν Wi-Fi πριν και την Αθήνα. Σωστό. Και μετά ακολούθησε Αθήνα. Και μέσα τώρα στην Αθήνα και το Χαλάνδρι φυσικά. Το Χαλάνδρι. Να πούμε για την Νάξο, για το λιμάνι της Νάξο. Και θέλουμε πολλές πόλεις, γιατί κρίμα είναι. Θα πρέπει όλοι να έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν ασύρματα και δωρεάν στο ίντερνετ. Ευρυζωνικότητα, γρήγορη σύνδεση παντού. Δήμητρα, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Να σε καλά, ναι. Και του χρόνου πάλι μαζί. Και εμείς να φύγουμε για Wi-Fi στο Σύνταγμα. Εγώ την έφερα για να είσαι στο καφεδάκι στο Σύνταγμα και κίνησε πάρει στο ίντερνετ. Δήμητρα, κλείσε τον υπολογιστή. Στην πλατεία Συντάγματος, στο Φυσείο, στην Αποστόλου Παύλου και στην πλατεία Δοξιά, μπορείτε να συνδεθείτε στο ίντερνετ δωρεάν με ασύρματο δίκτυο. Σε όλη την Ελλάδα δημιουργούνται ασύρματα σημεία δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ. Ο Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, η Αξιούπολη στο Κιλκής, η Καρδίτσα και το λιμάνι της Νάξου είναι μερικές μόνο από τις πόλεις που θα έχουν δωρεάν ασύρματο ίντερνετ μέχρι το τέλος του χρόνου. Άντε και ήρθαμε τον υπολογιστή στην πλατεία Συντάγματος. Είναι εύκολο να συνδεθώ. Πάρα πολύ γρήγορα. Είδατε, στόχος μας δεν είναι μόνο τα όμορφα και γλυκά και δωρεάν θέματα τεχνολογίας, δηλαδή να μπείτε στο Σύνταγμα, να μπείτε από εδώ, να μπείτε από εκεί, να συνδεθείτε, είναι πώς θα αξιοποιήσετε την τεχνολογία με εύκολο τρόπο. Πόσες φορές λοιπόν δεν μας είπανε για GPS και όμως μας φαινόταν κάτι ξένο. Γι' αυτό μπήκαμε ως ψηφιακή Ελλάδα, κάναμε χρήση του GPS, δείξαμε πόσο εύκολο είναι στο δρόμο να βρεις την κατεύθυνσή σου και να μην χάνεσαι και το κάναμε για να τονίσουμε άλλη μια φορά τι, ότι η τεχνολογία είναι για όλους, ότι είναι εύκολη και απλώς εμείς όλοι είναι που πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στην τεχνολογία. Πάμε να το δούμε.